Έχω να σας πω ότι ως γνωστό η 5η Δεκεμβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα εθελοντισμού κατά την οποία εξαίρεται η δύναμη και η δυναμική του εθελοντισμού ο οποίος θεωρείται ένα ανθρωπιστικό κίνημα με υψηλές ιδέες, αξίες, ιδεώδη, όπου προάγονται το ανθρωπιστικό πνεύμα, ο πολιτισμός, η συναδέρφωση, η αλληλεγγύη, η διάθεση για προσφορά. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής τη ημέρας και επειδή είναι καθημερινή αποφασίσαμε την 1 του Δεκέμβρη από τις 12 έως τις 6 μπροστά στη Λότζια στο Δημαρχείο μας να κάνουμε μία εκδήλωση ακριβώς επειδή θέλουμε να αφυπνίσουμε και παράλληλα να πληροφορήσουμε, να ενεργοποιήσουμε όλους εκείνους που είτε είναι θελοντές, είτε θέλουν να γίνουν θελοντές, να συμβάλλουν σε μια, συμβολικά σε μια καλή πράξη. Η πράξη, ελάτε όλοι μαζί, αυτό είναι το σύνθημα, να στολίσουμε το δέντρο της ελπίδας. Λοιπόν, θα έχουμε αγγελάκια τα οποία θα στολίζουν συμβολικά στο δέντρο έναντι ενός ελάχιστου αντίτιμου, 2 ευρώ και Πώς θα, θα αξιοποιηθεί αυτή η βοήθεια. Μα θα συμβάλλουμε ότως ώστε να ολοκληρωθεί η δομή ε, του σπιτιού των Αγγέλων. Ε, ένα σπίτι που ο σύνδεσμος γυναικών Ηρακλείου Κρήτης έχει σκεφτεί και προσπαθεί, καταβάλει κάθε προσπάθεια να το υλοποιήσει και εμείς θέλουμε αυτή τη χρονιά να συμβάλλουμε προς αυτή τη βοήθεια. Και βέβαια δεν θα είναι μόνο η φιλανθρωπική αυτή δράση που θα αισθανθείτε και εσείς ωραία και μικρά παιδιά και μεγάλοι, αλλά είναι διανθισμένη η δράση αυτή με ένα πλούσιο γιορταστικό πρόγραμμα. Φανταστείτε από τις 12 έως τις 6 κάθε μισή ώρα θα αλληλοδέχονται τα διάφορα συγκροτήματα και είναι πάρα πολλά, θα ψυχαγωγηθείτε, δεν θέλω να κατονομάσω, θα δείτε το πρόγραμμα και θέλουμε και επίση να μην φοβηθείτε τον καιρό, σας διαβεβαιώνουμε ότι έχουμε λάβει τα μέτρα μας. Υπάρχει το έθριο της Λότζια, καθίσματα να καθίσετε σε περίπτωση βροχής, Ελάτε, σας παρακαλούμε, να κάνουμε πράξη αυτή την πολύ ωραία δράση. Να συμβάλλουμε όλοι μας, ούτω ώστε να φορτώσουμε με αγγελάκια το δέντρο της ελπίδας και να συμβάλλουμε στην ολοκλήρωση της δομής του σπιτιού των αγγέλων. Ε, είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό που γίνεται. Εμεί εμείς τουλάχιστον νιώθαμε ευγνώμονες προς το Δήμο του Ηρακλείου και στην κυρία Φιλαρέτη τη που είναι η αντιδήμαρχος εθελοντισμού γιατί μας έχει διδάξει μέχρι τώρα ο εθελοντισμός ότι είναι ένα κύριο στοιχείο του ανθρωπισμού και δυστυχώς η χώρα μας είναι κάτω-κάτω, στη... είμαστε από τις τελευταίες χώρες που έχουν αναπτύξει τον εθελοντισμό να μια ευκαιρία να δείξουμε και στον τόπο μας και στην πόλη μας ότι εμείς μπορούμε και κάνουμε πράγματα που έχουν βάση τον αθελοντισμό, την αγάπη προς τον άνθρωπο και τελικά πώς θα καταφέρουμε να συνοδημιουργήσουμε με όλους τους ανθρώπους που έχουν τη διάθεση προσφοράς προς τον συνάνθρωπο. Αυτή τη φέτο λοιπόν ήταν μια καινούργια ευκαιρία για μα. Ε, πρέπει να πω ότι οι πρωτοβουλίε που παίρνει ο Δήμο είναι εξαιρετικέ. Όπω εξαιρετικέ είναι και οι πρωτοβουλίε που παίρνουν άνθρωποι οι οποίοι ε, έχουμε πολλού χορηγού ή σπόνσορε οι οποίοι αφιλοκερδό έρχονται να βοηθήσουν. Που σημαίνει ότι και αυτό είναι ένα κομμάτι εθελοντισμού. Και αυτό πρέπει να αναδείξουμε. Είναι ένα τρόπο για να αναδείξουμε την αγάπη του ανθρώπου. Και τελικά σε αυτού που έχουν ανάγκη. Εμείς μέσα από το σπίτι των Αγγέλων και μέσα από σαν φορέας που κάνει πολύ μεγάλο έργο είναι και το σπίτι των Αγγέλων. Ελπίζουμε πως θα είναι και αυτό μια σπουδαία φωλιά για τα παιδιά. Οπότε είναι και η, αυτή η συνδρομή που έχουμε από το Δήμο, ε, θεωρώ πως είναι σημαντική για να βοηθήσουμε γενικά στο έργο που κάνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.